Ράλι αυξήσεων αλλά και σταθεροποίηση τιμών σε βασικά αγαθά, καταγράφει το νέο παρατηρητήριο τιμών από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή. Ανατιμήσεις καταγράφονται στο γιαούρτι, τα τυριά, τις κονσέρβες, τα ζυμαρικά, ενώ αυξήσεις φωτιά σημειώνονται σε λαχανικά, καθώς οι ντομάτες αυξήθηκαν κατά 46,4%, οι πατάτες κατά 22,4% και τα αγκουράκια χωραφιού κατά 10,8%. Από την άλλη, μικρές μειώσεις καταγράφονται σε δημητριακά, κατεψυγμένα, φρέσκα ψάρια, αρτοποιήματα και λάδια, ενώ σε συγκεκριμένη μάρκα οσπρίων καταγράφεται πέραν του 10% μείωση σε φασόλια και φακές. Η υπηρεσία στο σημερινό της παρατηρητήριο επανέφερε το ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο σύγκρισης των τιμών των προϊόντων ανά υπεραγορά, ούτως ώστε να γνωρίζουν οι καταναλωτές που είναι το φθηνότερο και που είναι το ακριβότερο. Πλέον η περίοδος που πηγαίναμε σε ένα σούπερ μάρκετ και ρίχναμε ότι βρίσκαμε μέσα στο καλάθι, νομίζω έχει παρέλθει ακριβώς. Με βάση τη νέα προσθήκη που κάνουμε, νομίζω ότι μπορεί σίγουρα ο καταναλωτής να βοηθηθεί περαιτέρω και να κάνει πιο έξυπνες, όπως σωστά αναφέρατε εσείς, τις επιλογές του. Παράλληλα, το Υπουργείο Εμπορίου προτίθεται να μιμηθεί το καλό, όπως το χαρακτηρίζει παράδειγμα της Ελλάδας, και ετοιμάζεται να θεσπίσει το καλάθι του νοικοκυριού. Σε αυτό θα περιλαμβάνονται 40 με 50 προϊόντα, τα οποία θεωρούνται αναγκαία για τους καταναλωτές και θα επιλεγούν και με τη συμβολή της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ακολούθως, μετά από τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις και τη διαβούλευση με τις υπεραγορές, θα εφαρμοστεί ο συγκεκριμένος θεσμός με σκοπό να εντοπίζει ο καταναλωτής βασικά αγαθά σε χαμηλότερες τιμές. Αν υπάρχει, ας πούμε, κατηγορία των αλλαντικών και έχει 5 προϊόντα στα αλλαντικά που κυμαίνονται από 1 μέχρι 2 ευρώ, απαιτούν από την υπεραγορά να βάζει ένα από τα 5 προϊόντα αυτά σε πιο χαμηλή τιμή από τη χαμηλότερη αναβδομάδα. Είναι δική τους επιλογή ποιο θα βάλουν. Την ίδια ώρα, ανάσα στα νοικοκυριά δίνουν τα μέτρα της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς καταγράφεται μείωση της τάξης του 20% σε σχέση με τον Αύγουστο στους λογαριασμούς. Αν συγκρίνουμε λογαριασμό φέτος με τον αντίστοιχο περσινών, είναι αυξημένη κατά 17%. Και βέβαια, αν δεν υπήρχαν τα μέτρα της πολιτείας, τότε θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αύξηση. Άρα, ναι, αποδίδουν τα μέτρα αυτά. Με τη μείωση να αποδίδεται και σε πτώση των τιμών των καυσίμων διεθνώς. Σκηνές από κατασκευή.